τρέχουν για να προλάβουν την προθεσμία για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων η παραγωγή στο Ηράκλειο, καθώς η προθεσμία είναι ασφικτική και λήγει στο τέλος Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση πολλοί πολίτες, καθώς το σύστημα χαρακτηρίζεται αργό. Μέχρι τώρα έχουμε δεσμεύσει ένα ποσοστό της τάξης του 70% επί του συνόλου των αιτήσεων του νομού Ηρακλείου. Από το 70% έχουμε ολοκληρώσει περίπου το 40%. Με λίγα λόγια, το 1 τρίτο των δηλώσεων επί του νομού έχει γίνει οριστικές. Έχει δεσμευτεί τα 2 τρίτα και είναι και στον αέρα, δηλαδή δεν έχει δεσμευτεί, δεν έχει παραχτεί ο εξαψήφιος κωδικός, το 1 τρίτο. Φέτος το σύστημα έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα η διοίκηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου να έχει απευθύνει κάλεσμα στους παραγωγούς να έρθουν στα γραφεία της 62 μαρτύρων, καθώς κάθε προσπάθεια να προχωρήσουν μόνοι τους στη διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο να μείνουν εκτός επιδότησης λόγω πιθανών λαθών. Όλα αλλάζουν, γιατί είναι οι τοποθεσίες τέτοιες που έχουν βάλει άλλα στη γυναίκα στο όνομα, αλλά εμείς τώρα χρειάζεται να φτιάξουμε για την επιδότηση τα χαρτιά. Γι' αυτό προτίμησα όχι ηλεκτρονικά, αλλά να έρθω προσωπικά ο ίδιος για να δω αν είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε. Χυλάει πολύ όμαλα η διαδικασία. Ήρθαμε μεσημεριανή ώρα και δεν είχε καθόλου κόσμο. Το πρωί δεν ξέρω αν έχει περισσότερο κόσμο και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Απλά το μεσημέρι ήταν πολύ ήσυχα. Και εντάξει, όπως ήταν, δεν είχαμε τίποτα μπερδέματα. Τα φτιάξαμε ακριβώς όπως ήταν και πέρσι. Αυτό το σύστημα καλούνται οι χρήστες να το δουλέψουν πρώτη χρονιά. Αυτό το σύστημα είναι αργό. Τα εμπόδια που έχουν προκύψει στη διαδικασία της ενεργοποίησης είναι γνωστά και αφορούν κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπερδεύει το ιδιοκτησιακό και το χτηματολόγιο. Συμβολογράφοι απεργούν, επομένως δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένορκες βεβαιώσεις, ούτε να κάνουμε συμβολογραφικές πράξεις, δηλαδή μεταβιβάσεις και όλα αυτά, είτε από θάνατο είτε από γονικές παροχές. Επομένως, η απεργία των συμβολογράφων, ένα. Το χτηματολόγιο που είναι σε εξέλιξη σε πάρα πολλές περιοχές του νομού Ηρακλείου, δύο. Και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, που είναι και οι δασικοί χάρτες, είναι τα τρία μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με την ΕΑΣΥ, να χρειαστεί παράταση στην προθεσμία.